Ποια είναι η αρχή της λειτουργίας του διαδικτύου? Πώς μπορούν οι ηθαγενείς του Κονγκό να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους? Μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο? Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θα απαντηθούν από 14 ομιλητές και ομιλήτριες στην ένατη διοργάνωση του TEDx που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Απριλίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Το κοινό έχει να περιμένει μια μέρα γεμάτη έμπνευση, ιδέες και είναι μια ευκαιρία και να μιλήσουν απευθείας με τους ομιλητές, αλλά και μεταξύ τους να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και έμπνευση. Οι ιδέες μπορούν να αλλάξουν στάσεις, συμπεριφορές αλλά και όλο τον κόσμο. Γι' αυτό το σκοπό, επιστήμονες και πολίτες θα μοιραστούν τις εμπειρίες τους με το ακροατήριο, οδηγώντας το σε συναρπαστικές λεωφόρους γνώσης. Έβλεπα ότι υπάρχουν άνθρωποι που τη θεωρία τους, τις αξίες τους, σύμφωνα με ένα πλάνο στο μυαλό τους και με μια πράξη, είχαν αποτέλεσμα δράσης. Περίπου 90 εθελοντές συμμετέχουν ενεργά στη φετινή διοργάνωση, ενώ ιδιαίτερη θέση θα έχουν και οι performer που θα μας δώσουν την απαραίτητη ανάσα για να μας μεταφέρουν στον κόσμο της τέχνης μέσα από το χορό, τη μουσική και τη σάτυρα. Το ενδιαφέρον για συμμετοχή είναι ήδη πολύ μεγάλο και όσοι δεν μπορούν να βρεθούν στο Μέγαρο Μουσικής θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ζωντανά τη μετάδοση της εκδήλωσης μέσω της σελίδας του Facebook αλλά και της επίσημης ιστοσελίδας του TEDx.